Έχουμε μαζί μας τον Παναγιώτη Κατηφέ, πρόεδρο της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Γονέων Μαθητών Ελλάδας και την Διάνα Λιάκου, μέλος του ΔΟΥΣΟΥ, του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γιώργος Σεφέρης, να μιλήσουμε για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις που συζητιέται στη Βουλή. Και θα ξεκινήσουμε με τον Παναγιώτη. Είναι ένα νομοσχέδιο που το έφερε η κυβέρνηση για διαβούλευση μέσα στην περίοδο της καραντίνας. Παρ' όλα αυτά, οι αντιδράσεις και των γονιών και των εκπαιδευτικών και των μαθητών ήταν πολλές και πολύμορφες. Πείτε μας γι' αυτό πρώτα. Καταρχάς, και μόνο τρόπος με τον οποίο ήρθε το νομοσχέδιο, όπως είπαμε, σε περίοδο καραντίνας, με κλειστά τα σχολεία, με κλειστή ουσιαστικά όλη την εκπαιδευτική κοινότητα, δείχνει και τον τρόπο με τον οποίο ήθελε να το μεθοδεύσει η κυβέρνηση. Είναι χαρακτηριστικό ότι η ίδια υπουργός, η κυρία Κεραμέως, είπε ότι το κράτος έχει συνέχεια. Και αποδεικνύεται αυτό, ότι το κράτος έχει συνέχεια. Έχει συνέχεια από την προηγούμενη κυβέρνηση, που πάλι το νομοσχέδιο για την αναβάθμιση του Λυκείου είχε έρθει σε περίοδο μεγάλης εβδομάδας, πάλι με κλειστά σχολεία. Έχει συνέχεια, γιατί αν το θέλετε, και αυτό το νομοσχέδιο είναι ένας κρίκος στην αλυσίδα όλης της αντεκπαιδευτικής μεταρρύθμισης όλα τα τελευταία χρόνια. Υπήρξαν αντιδράσεις και από την πρώτη στιγμή. Και είναι χαρακτηριστικό, αν το θέλετε, ότι θα μπορούσαμε να πούμε, πέρα από τους γονείς, σύσσωμη και η εκπαιδευτική κοινότητα και οι ίδιοι μαθητές καταδίκασαν το νομοσχέδιο. Είναι χαρακτηριστικό ότι, ίσως αν θυμάμαι καλά, ήταν και η πρώτη κινητοποίηση που έγινε σε περίοδο καραντίνας έξω από τη Βουλή, μαζικότατη, που δείχνει, αν το θέλετε, και το μέγεθος της αντίδρασης της εκπαιδευτικής κοινότητας. Και είναι χαρακτηριστικό ότι εμείς θεωρούμε ότι και κάτω από αυτές τις αντιδράσεις, χωρίς να αλλοιώνεται και να αλλάζει το αντικπαιδευτικό περιεχόμενο του ίδιου του νομοσχεδίου, έχουν γίνει κάποιες αλλαγές, όπως για παράδειγμα η απόσυρση του ηλικιακού ορίου στα ΕΠΑΛ ή αλλαγές που γίνανε στην αύξηση του αριθμού των μαθητών, χωρίς ουσιαστικά, ξαναλέω, να αλλάζει το περιεχόμενο. Για να απαντήσουμε ολοκληρωμένα, νομίζω ότι αυτό που είναι χαρακτηριστικό είναι ότι, ας με επιτραπεί η έκφραση, ούτε τους γονείς ούτε τους εκπαιδευτικούς μπόρεσε η κυβέρνηση να τους πιάσει τον ύπνο, και επειδή αυτό το νομοσχέδιο ήδη έχει καταδικαστεί στη συνείδηση και των γονιών και των εκπαιδευτικών και των ίδιων των μαθητών, εμείς καλούμε να καταστεί και στην πράξη ανενεργό, και δείξαμε ότι ακόμα και σε περίοδο καραντίνας, με όλα τα μέτρα ασφαλείας που τηρούνται, το κίνημα είναι αυτό που μπορεί πραγματικά να επιβάλλει ακόμα και μικρές νίκες. Πιάνοντας το νήμα από εκεί, να δούμε λίγο πώς βλέπουν οι εκπαιδευτικοί αυτό το νομοσχέδιο, να μιλήσουμε λίγο για το χαρακτήρα του. Το νομοσχέδιο που έφερε η κυβέρνηση για το Υπουργείο Παιδείας για διαβούλευση παίρνει τη σκητάλη από την κυβερνητική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ στην παιδεία και των προηγούμενων κυβερνήσεων, όπου οι βαθιές αντιδραστικές τομές μένουν άθικτες. Όπως είπε και ο συνάδελφος ο νόμος Γαβρόγλου για το Λύκειο, οι προσλήψεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, οι διατάξεις για την αξιολόγηση. Και φυσικά δεν ξεχνάμε και τις υπουργικές αποφάσεις του κύριου Φίλη για τις περικοπές προσωπικού νηπιαγωγία και δημοτικά, καθώς και το νέο ορολόγιο πρόγραμμα στα γυμνάσια το 2016. Όλα αυτά διατηρούνται δηλαδή. Όλα αυτά δεν αλλάζει κάτι. Όλα αυτά διατηρούνται. Αυτό το νομοσχέδιο και πάει κάπου παραπέρα. Πηγαίνει ακόμα παραπέρα και προσαρμόζει ουσιαστικά το σχολείο στην πιο άμεση σύνδεσή του με τις ανάγκες της αγοράς που θα προετοιμάζει τον αυριανό εργαζόμενο. Προκύπτει ότι ακολουθούν τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΣΑ, καθώς και τις απαιτήσεις του ΣΕΒ, δίνοντας βάρος στις δεξιότητες βασικών ικανοτήτων για τη μάθηση, που απέχει πολύ από τη γενική ολόκληρη μόρφωση των παιδιών. Γιατί το ζήτημα των δεξιοτήτων ουσιαστικά μας δίνει την απάντηση και στο πώς μορφώνεται ο μαθητής σήμερα στο σχολείο. Και τα καθήκοντα που του αναθέτει το σχολείο, που για να παίξει ρόλο ως αυριανός εργαζόμενος σήμερα στο φτηνό σχολείο της αγοράς, με λίγο αγγλικά, λίγο γλώσσα, λίγο μαθηματικά, λίγο επιχειρηματικότητα, λίγο πληροφορική, στο σχολείο που διαλύονται οι εργασιακές σχέσεις των εκπαιδευτικών, όπου καταργείται η μονιμότητα και ως αυριανός εργαζόμενος αύριο με ελαστικές σχέσεις εργασίας, χωρίς εργασιακά δικαιώματα, πλήρως υποταγμένος και επιθύνος να εξυπηρετεί τις ανάγκες των εργοδοτών του κεφαλαίου. Αυτό το σχολείο είναι το μέλλον που προσφέρουν στα παιδιά της εργατικής τάξης.
Να πάμε λίγο πιο συγκεκριμένα να φωτίσουμε. Υπήρξαν διατάξεις του νομοσχεδίου που ξεσήκωσαν έντονες αντιδράσεις. Ανέφερε ο Παναγιώτης κάποιες στην αρχή. Υπάρχουν και άλλες, με αφορμή μάλλον αναδιπλώσεις που έκανε η κυβέρνηση και πράγματα που πήρε πίσω. Υπάρχουν όμως και μια σειρά άλλα πράγματα που παραμένουν στο νομοσχέδιο και συναντούν έντονη αντίδραση και από γονείς και εκπαιδευτικούς και μαθητές. Να μιλήσουμε λίγο πιο συγκεκριμένα για τις διατάξεις του. Για παράδειγμα, ένα σημείο αιχμής που έχει ξεσηκώσει μεγάλη αντίδραση και από τους μαθητές και από εμάς τους γονείς και από τους εκπαιδευτικούς είναι η περιβόητη τράπεζα θυμάτων. Να θυμηθούμε ότι η τράπεζα θυμάτων είχε ξαναέρθει πάλι με κυβέρνηση στη Νέα Δημοκρατία και είναι σημαντικό να θυμίσουμε ότι πάλι κάτω από τους αγώνες μαθητών, εκπαιδευτικών φοιτητών αποσύρθηκε. Εμείς ως ανώτατη στην Ομοσπονδία Αγωνέων είμαστε αντίθετοι με αυτήν τη συγκεκριμένη και με αυτήν τη συγκεκριμένη ρύθμιση. Για ποιο λόγο? Καταρχάς, στη συζήτηση που έγινε στις επιτροπές της Βουλής, η ίδια η Υπουργός είπε ότι η Τράπεζα Θεμάτων έρχεται για να διασφαλίσει την κάλυψη της ύλης από τη μία και από την άλλη να υπάρχει μια καλύτερη αποτίμηση της προόδου των μαθητών. Η ίδια η πείρα τι έχει δείξει όμως όταν λειτουργήσει η Τράπεζα Θεμάτων? Αυξήθηκαν πάρα πολύ οι μαθητές οι οποίοι έμειναν μεταξεταστέοι. Αυτό είναι αποτέλεσμα το ότι διαφορετικά, για παράδειγμα, καλύπτεται ύλη από σχολείο σε σχολείο. Διαφορετικό, αν το θέλετε, επίπεδο και διαφορετικά ξέρει ο κάθε εκπαιδευτικός το τμήμα του ώστε να μπορεί να βάλει εξετάσεις με βάση το επίπεδο για τις προαγωγικές εξετάσεις και για να μπορεί να κρίνει καλύτερα και το επίπεδο και την αποτίμηση της προόδου πραγματικά των μαθητών. Είναι χαρακτηριστικό ότι ουσιαστικά με πανελλαδικού τύπου εξετάσεις από την πρώτη λυκείου γενικεύεται ακόμα περισσότερο το φαινόμενο της ανάγκης των μαθητών να στραφούν στα φροντιστήρια. Που πρακτικά αυτό σημαίνει για εμάς τους γονείς ακόμα πιο βαθιά το χέρι στη τσέπη. Έτσι, είναι χαρακτηριστικό, νομίζω ότι ήδη και έχει φανεί και φάνηκε και ιδιαίτερα και την περίοδο της ανισοτιμίας της μόρφωσης που ήταν κλειστά τα σχολεία, το ζήτημα το ότι εμείς οι γονείς τελικά πληρώνουμε πολλά για μια φθηνή σε ποιότητα μόρφωση. Δεν είναι τυχαίο κιόλας ότι η Ένωση των Φροντιστηρίων το χειροκρότησε. Χαιρετίζει. Κοιτάτε να δείτε τώρα. Θα μπορούσαμε πραγματικά, αν όντως το Υπουργείο κόπτεται για την κάλυψη της ύλης, με το πρώτο κουδούνι να μην είχαμε ούτε ένα κενό εκπαιδευτικού. Πώς μπορούμε να ανταπαντήσουμε, ας πούμε, και τι επιχείρημα θα μπορεί να υπάρχει όταν μέχρι και το Γενάρη, δηλαδή περίπου ένα μήνα πριν κλείσουν τα σχολεία, υπήρχαν λύκεια της χώρας όπου σε πανελλαδικά μαθήματα εξεταζόμενα και χαρακτηριστικά λύκειο Δεσφίνας. Δεν υπήρχε βιολόγος μέχρι τις αρχές Γενάρη. Άρα νομίζω ότι ουσιαστικά είναι το βασικότερο ζήτημα είναι ότι γίνεται μια διαφορετικού τύπου αξιολόγηση στους ίδιους τους μαθητές, η οποία δεν είναι, αν το θέλετε, ξεκομμένη από όλο τον άξονα που διαπερνά αυτό το νομοσχέδιο. Ωστόσο, μια που μιλήσαμε για τα κενά, το νομοσχέδιο λέει ότι θα καλύπτονται κατά προτεραιότητα τα κενά στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Τι σημαίνει όμως αυτό? Να πω χαρακτηριστικά πολύ σύντομα ότι το οποίο, αν το θέλετε, σημαίνει ότι πρώτα θα βλέπω τι δυνατότητες έχω για εκπαιδευτικούς και μετά θα βλέπω αν θα συμπληρώνονται οι θέσεις. Να σας το πω πολύ πιο πρακτικά. Επίσης λέει ότι θα συμπληρώνονται κατά προτεραιότητα στην ειδική αγωγή με βάση τα ειδικά σχολεία. Για φανταστείτε όμως τους χιλιάδες μαθητές που είναι στα κανονικά σχολεία και θέλουν ουσιαστικά από την πρώτη μέρα έχουν ανάγκη να είναι δίπλα τους το βοηθητικό προσωπικό, οι μαθητές που είναι στα τμήματα ένταξης. Mm-hmm. Άρα ουσιαστικά, αν το θέλετε, με την κατά προτεραιότητα πρόσληψη εκπαιδευτικών και δεν είναι και ξεκομμένο και από άλλους τρόπους με τους οποίους μεθοδεύεται η μη ολοκληρωμένη κάλυψη των κενών, για παράδειγμα, αν ένας εκπαιδευτικός δεν δεχθεί σε δυσπρόσιτη περιοχή τον διορισμό του 2 χρόνια αποκλείεται από τους πίνακες. Το πιο βασικό πάντως είναι ότι ουσιαστικά το ίδιο το Υπουργείο ομολογεί ότι θα συνεχίσουμε να έχουμε χιλιάδες εκπαιδευτικά κενά. Υπάρχει λύση. Και για μας η λύση δεν είναι άλλη από το ότι, αν το θέλετε, για το σχολείο που ονειρευόμαστε εμείς και έχουν ανάγκη σήμερα τα παιδιά μας, να μην υπάρχει ούτε ένα εκπαιδευτικό κενό με το πρώτο κουδούνι
σημαίνει τώρα μαζική διορισμή και μονιμοποίηση των χιλιάδων αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Φαίνεται ότι η τακτική όλων των κυβερνήσεων και των προηγούμενων και της σημερινής μέσα από αυτό το νομοσχέδιο είναι όσο το δυνατόν να εξοικονομήσει εκπαιδευτικό προσωπικό από τα σχολεία, που καταλαβαίνουμε αυτό τι σημαίνει για τις μορφωτικές ανάγκες των παιδιών και τα προβλήματα που δημιουργούνται εκεί. Ωστόσο, είναι και ένα πλήγμα στους χιλιάδες εργαζόμενους εκπαιδευτικούς που κατά κύριο λόγο αναπληρωτές χρόνια τώρα αλωνίζουν την Ελλάδα με μισθούς πείνας και με μεγάλες δυσκολίες. Σίγουρα μια διάταξη, όπως η μείωση των προσλήψεων των αναπληρωτών, αφού με την παγίωση των προηγούμενων νόμων και διατάξεων, οδήγησε τους αδιόριστους στο κυνήγι προσόντων, τσάκισε την προϋπηρεσία τους και τώρα, όπως είπε και ο Παναγιώτης, εισάγει νέες τιμωρητικές διατάξεις. Όμως εκείνο που είναι ακριβώς που έρχεται να δέσει με αυτό, είναι η διάταξη με την αύξηση του αριθμού των μαθητών στα τμήματα σε 25 παιδιά, και του κατώτερου για να δημιουργηθεί τμήμα τα 15, mm-hmm. Ας μην ξεχνάμε ότι πριν από 2-3 χρόνια αυτός ο αριθμός ήταν 7 για τη δημιουργία τμήματος, ενός τμήματος, ας πούμε, για τα νηπιαγωγεία, έγινε 14 και τώρα μένει 15, προτείνεται δηλαδή για 15 να ψηφιστεί μαζί με τα δημοτικά, που μας έδειξε η σκληρή. Δηλαδή, επανέρχομαι λίγο στην πανδημία. Η σκληρή εμπειρία της πανδημίας μας έδειξε ότι η πραγματικότητα των ελλιπών κτηριακών υποδομών δικαιώνει το πάγιο αίτημα για 15 παιδιά μέσα στην τάξη, στο νηπιαγωγείο στην πρώτη Δευτέρα Δημοτικού και 20 στις υπόλοιπες τάξεις. Ας πούμε, δεν θα είχαμε προβλήματα τώρα. Να συμπληρώσω σε αυτό που είπε ο Παναγιώτης, ότι η ειδική αγωγή πραγματικά. Για την ειδική αγωγή, τα παιδιά με παράλληλη στήριξη θα είναι κυριολεκτικά στον αέρα την επόμενη χρονιά με αυτή τη διάταξη. Έχουμε την κατηγοριοποίηση των σχολείων μέσα από την αντιδραστική αξιολόγηση που θα κρίνει τον εκπαιδευτικό αν υλοποιεί την αυτονομία της σχολικής μονάδας, ψάχνοντας για χορηγούς, για οικονομικούς πόρους, από τις επιδόσεις των μαθητών, αλλά και από την τσέπη των οικογενειών, των γονιών, κάνοντας έτσι την εκπαίδευση ακόμα πιο ταξική. Άλλο είναι η μείωση της χρηματοδότησης και η αποκέντρωση που ένα αποκεντρωμένο σχολείο που ενδέχεται να περάσει ολοκληρωτικά στους Δήμους. Οπότε εκεί πέρα έχουμε ένα παιχνίδι ποιος θα είναι καλύτερος, σίγουρα την κατηγοριοποίηση των σχολείων. Και όσον αφορά το μορφωτικό περιεχόμενο, το είπα και πριν, με την εισαγωγή των αγγλικών και των άλλων δεξιοτήτων από το νηπιαγωγείο, δεν λαμβάνουν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, επειδή είμαι και νηπιαγωγός, δηλαδή έτσι θα το θίξω, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτής της ηλικίας. Στοχεύουν σε αντιδραστικές αλλαγές, δηλαδή αντί να έρθουμε να φτιάξουμε λίγο, να σουλουπώσουμε λίγο το περιεχόμενο, αγνοούν ποιες είναι οι πραγματικές αναπτυξιακές ανάγκες των παιδιών αυτής της ηλικίας. Εμείς δεν δεχόμαστε την ψήφιση αυτού του νομοσχεδίου. Θα το αντιπαλέψουμε μέχρι τελευταία στιγμή. Έτσι κι αλλιώς το αποδείξαμε ότι είμαστε στο δρόμο και με τις μάσκες και με περιορισμούς στις κινητοποιήσεις. Και μαζί με τους γονείς, τους μαθητές και τους φοιτητές θα συνεχίσουμε να αντιπαλεύουμε να μην εφαρμοστεί. Οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται, είναι διαρκείς, όχι όμως μόνο ενάντια σε ένα συγκεκριμένο νομοσχέδιο όπως είναι αυτό στην προκειμένη περίπτωση, αλλά και με αιτήματα και διεκδικήσεις για ένα άλλο σχολείο. Κοιτάξτε, οι διεκδικήσεις δεν θα σταματήσουν ποτέ. Και δεν θα σταματήσουν ποτέ γιατί δεν έχουμε το σχολείο που έχουν ανάγκη σήμερα τα παιδιά μας, το σχολείο που έχουμε ανάγκη ουσιαστικά ως κοινωνία με βάση τις σύγχρονες μορφωτικές ανάγκες. Πραγματικά, αν το θέλετε, και το οργανωμένο κίνημα των γονέων από την ΑΣΜΕ, τις ομοσπονδίες, τις ενώσεις σε όλη τη χώρα και τους συλλόγους γονέων σε κάθε σχολείο, αυτό το ρόλο έχει. Έχει το ρόλο, αν το θέλετε, της καλύτερης οργάνωσης των αγώνων των γονιών για το σχολείο που πραγματικά δικαιούνται τα παιδιά μας. Και αν το θέλετε, εμείς λέμε ότι ακόμα και αν περάσει το νομοσχέδιο, αυτό που, αν το θέλετε, συμβολικά λέμε στην πράξη να μην υλοποιηθεί, σημαίνει ότι αυτός θα είναι ο ρόλος και αυτός πρέπει να είναι να αναδειχθεί ουσιαστικά το περιεχόμενο και το ρόλο που πρέπει να έχουν οι σύλλογοι γονέων. Δηλαδή, σύμφωνα με το νομοσχέδιο, εάν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση δεν υπάρχουν 15 μαθητές, δεν μπορεί να διαμορφωθεί τμήμα. Αυτό ουσιαστικά στην περιφέρεια σημαίνει ότι πάρα πολλά απομακρυσμένα χωριά
πάρα πολλοί μαθητές θα αναγκάζονται να ξενιτεύονται πολλά χιλιόμετρα εάν δεν διαμορφώνεται τμήμα. Mm-hmm. Εκεί είναι ο σύλλογος γονέων και ο ρόλος του να διεκδικήσει, αν το θέλετε, τμήμα στην περιοχή του. Άλλο χαρακτηριστικό. Αναδείξαμε το ζήτημα της ειδικής εκπαίδευσης. Θα λείπει καθηγητής ή εκπαιδευτικός, ο οποίος είναι της παράλληλης στήριξης. Αυτός είναι ο ρόλος του Συλλόγου Γονέων. Να μπει μπροστά, να οργανώσει τους γονείς, να διεκδικήσει. Αν το θέλετε, εγώ θα το κλείσω βάζοντας μια επικεφαλίδα και απαντώντας στην ερώτηση, συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις και θα συνεχίζονται. Ναι, γιατί μας ενδιαφέρει τι μαθαίνουν τα παιδιά μας, πού το μαθαίνουν και πώς το μαθαίνουν. Mm-hmm. Όσο, αν το θέλετε, δεν ικανοποιείται η ανάγκη για ολοκληρωμένη, δημόσια, δωρεάν, σύγχρονη μόρφωση για όλα τα παιδιά, ισότιμα, οι γονείς θα είμαστε στην πρώτη γραμμή του αγώνα. Και τα αιτήματα και οι διεκδικήσεις των εκπαιδευτικών. Λοιπόν, οι εκπαιδευτικοί δυναμώνουμε τον αγώνα μας για την ικανοποίηση των δίκαιων διεκδικήσεών μας, για μόρφωση, δουλειά και ζωή με δικαιώματα. Δεν σταματάμε. Για ένα σχολείο που θα δίνει την αναγκαία μόρφωση και τις ικανότητες που απαιτείται να έχουν όλοι οι μαθητές με επιστημονικό και παιδαγωγικό τρόπο. Mm-hmm. Με σύγχρονα, νέα σύγχρονα κτίρια, με κρατική ευθύνη και δωρεάν. Με επίλυση των χρόνιων κενών των εκπαιδευτικών, με την άμεση μονιμοποίηση των χιλιάδων αναπληρωτών όλων των ειδικοτήτων που βρίσκονται στα σχολεία και με ολόπλευρη στήριξη του εκπαιδευτικού ώστε να μπορεί να ανταπεξέρχεται ολοκληρωμένα στον παιδαγωγικό του ρόλο. Η εκπαιδευτική μαζί με τους γονείς, τους μαθητές, τους φοιτητές, το συνδικαλιστικό κίνημα έχει τη δύναμη, έχει την πείρα να εμποδίσει και να ακυρώσει τους αντιεκπαιδευτικούς σχεδιασμούς της κυβέρνησης, να οργανώσει τον αγώνα από κάτω, κάτω από όλες τις συνθήκες. Θα μας βρουν απέναντί τους, αποφασισμένους και συσπειρωμένους στα σωματεία μας. Απαιτούμε να μην ψηφιστεί, αν ψηφιστεί να μην εφαρμοστεί, να δοθούν τα χρήματα για την παιδεία, να μειωθεί ο αριθμός των μαθητών, να πάρθουν όλα τα μέτρα για τη διασφάλιση της υγείας των εκπαιδευτικών των μαθητών που αναδείχθηκε αυτό το διάστημα με τη μονιμοποίηση και την πρόσληψη των καθαριστριών. Mm-hmm. Κλιμακώνουμε τον αγώνα μας ενάντια στις απολύσεις των συμβασιούχων πριν τη λήξη της χρονιάς και λέμε ότι κανένας εκπαιδευτικός απολυμμένος, μόνιμη σταθερή δουλειά με δικαιώματα για όλους και ο αγώνας μας συνεχίζεται. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συζήτηση.